τους βασικούς άξονες της στρατηγικής του συνδυασμού του παρουσίασε χθες το βράδυ σε εκδήλωση στο Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων ο υποψήφιος Δήμαρχος Χανίων Άρης Παπαδογιάννης, με επίκεντρο, όπως τόνισε, την καθημερινότητα του πολίτη και την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του Δήμου που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη. Δίδουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην νέα γενιά, δίδουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην καθημερινότητα των πολιτών. Έχω δεσμευτεί και ξαναδεσμεύομαι, το επαναλαμβάνω, ότι θα θεσπίσω με αντιδημαρχία μόνο για την καθημερινότητα. Ο αντιδήμαρχος της καθημερινότητας θα είναι στο δρόμο πλάι στους δημότες, μαζί με τους πολίτες. Θα δημιουργήσουμε τις υποστηρικτικές υπηρεσίες για να πετύχουμε το στόχο αυτό. Θα δημιουργήσουμε και θα θεσπίσουμε αντιδημαρχία για τον τουρισμό. Θέλουμε ο αντιδήμαρχος του τουρισμού να είναι σε συνεχή διαβούλευση, συνεννόηση, συνεργασία με όλους τους ανθρώπους του τουρισμού, να επιμεκύνουμε την τουριστική περίοδο, να αξιοποιήσουμε τα προτερήματα και τα πλεονεκτήματα που έχει αυτή η ευλογημένη πόλη και ο τόπος που ζούμε. Στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα του ΕΒΕΧ, ο κύριος Παπαδογιάννης παρουσίασε το νέο όνομα του συνδυασμού του, που είναι η απάντηση για τα Χανιά μας, αλλά και το νέο λογότυπο. Σε οποιοδήποτε ερώτημα, η απάντηση είναι τα Χανιά μας. Αυτό είναι το νέο όνομα του συνδυασμού μας, αυτό θέλουμε και αυτό πρεσβεύουμε. Μια ομάδα ανθρώπων που ξεκινάμε με αγάπη και μόνο για τα Χανιά μας, με διάθεση προσφοράς, μια ομάδα από διαφορετικές κατευθύνσεις, διαφορετικές καταβολές και προσεγγίσεις, ενώνουμε τις δυνάμεις μας πέρα από κόμματα και παρατάξεις για να δώσουμε αυτό που εμείς θέλουμε στα Χανιά μας και όλοι οι Χανιώτες. Παράλληλα ζήτησε από τους πολίτες να τον εμπιστευθούν ώστε όλοι μαζί να δώσουν μια μάχη προοπτικής, συνέπειας και ουσίας για το Δήμο Χανιών. Έχουμε ξεκινήσει ένα ταξίδι όμορφο και καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να είναι συνοδοιπόροι σε αυτή την όμορφη πορεία, σε αυτή την πορεία που στοχεύει στο να δώσουμε στα Χανιά μας να τα κάνουμε όπως τα ονειρευόμαστε όλοι μαζί. Ίση αντιμετώπιση των δημοτών από τα Ρακεραμιά μέχρι τη Σούδα, από τη Νέα Κηδονία μέχρι το Θέρισο και το Ακροτήρι, από το παλιό λιμάνι μέχρι το ψηλότερο όγκο. Αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν επιθυμούμε και δεν θα επιτρέψουμε περιοχές δύο ταχυτήτων, δεν θα επιτρέψουμε πολίτες δύο κατηγοριών. Τέλος, ο κύριος Παπαδογιάννης τόνισε πως σύντομα θα γίνει η παρουσίαση του προγράμματος του συνδυασμού, ενώ θα προηγηθούν επισκέψεις σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο, συζητώντας με φορείς και πολίτες.